Συνεχίζουμε με την άσκηση 18 που έχει να κάνει με ονόματα, μεταβλητές, κώδικα και συναρτήσεις. Είναι πολύ μικρή η άσκηση αυτή, αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, γιατί έχει να κάνει με το να γράφεις τις δικές σου συναρτήσεις, που στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι προγράμματα μέσα σε προγράμματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κώδικας αυτής της άσκησης με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Πηγαίνουμε στον επεξεργαστή κειμένου μας, που είναι το Notepad++. Μπορείτε να έχετε όπου θέλετε. Αυτό που θα κάνουμε αρχικά είναι να αρχίσουμε να γράφουμε τον κώδικά μας. Η άσκηση είναι αυτή, είναι παρόμοια όπως γράφουμε εδώ με την άσκηση με το argv. Αρχικά ξεκινάμε με το def που σημαίνει define, δηλαδή ορίζω. Μετά κενό. Και εδώ βλέπουμε ένα print to. Αυτή είναι η συνάρτησή μας που την ονομάσαμε έτσι. Μπορείτε να την ονομάσετε όπως θέλετε. Απλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους θα αναφέρω αργότερα. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε την παρένθεση και μέσα έναν αστερίσκο. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο παραμέτρους τώρα, το arg1 και το arg2, και αυτό που θα κάνει η συνάρτηση θα εμφανίσουμε θα έχει να κάνει με αυτές τις δύο παραμέτρους. Θα τις εμφανίσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στην κονσόλα. Arg1, κόμμα και μετά το όποιο κείμενο έχουμε βάλει, γιατί είναι arg1 και το όποιο κείμενο, μετά arg2 και όποιο κείμενο έχουμε βάλει για το arg2. Αυτή η διάταξη δίνει την εντολή να την αντικαταστήσει με αυτά που έχουμε βάλει. Αυτός είναι δηλαδή ο πρώτος ορισμός. Όσο για το πώς θα ονομάσουμε τις συναρτήσεις μας, δηλαδή οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, θα πρέπει να είναι μία λέξη και μόνο γράμματα, νούμερα και κάτω παύλες. Δεν μπορείς να αρχίσεις με νούμερο, μπορείς με γράμμα ή με κάτω παύλα. Και αν χρησιμοποιήσουμε κεφαλαία, θα πρέπει να συνεχίσουμε με κεφαλαία. Επίσης θα πρέπει να βάλουμε και την άνω κάτω τελεία στο τέλος της, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο δείχνει ότι έχουμε ονομάσει τις παραμέτρους και μπαίνουμε στο περιεχόμενο. Από τη συνάρτηση που έχουμε δημιουργήσει, όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν θα πρέπει να είναι μετά από 4 κενά. Στην Python τα κενά έχουν σημασία, σε άλλες γλώσσες μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, στην Python όμως σημαίνει πως τα κενά πάνε όλα μαζί και δημιουργούν ένα blog. Όταν έχεις ολοκληρώσει, πας πιο πάνω ή απλά πας πίσω. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια συνάρτηση και μπορείς να τρέξεις, να καλέσεις ή να χρησιμοποιήσεις μια συνάρτηση, και όλες αυτές οι έννοιες αναφέρονται στο να κάνεις συναρτήσεις αυτές να δουλεύουν. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τώρα μια μικρότερη εκδοχή αυτού. Βλέπουμε ότι έχουμε πάλι define και το print to again. Αντί να χρησιμοποιήσουμε τα αστερίσκο και τις arg1 και arg2, θα βάλουμε το ονόματα των παραμέτρων εδώ. Θα βλέπετε. Εύκολα πράγματα λοιπόν, βάζουμε το όνομα της συνάρτησης και μετά βάζει στην παρένθεση τα ονόματα των παραμέτρων. Όταν το τρέξουμε θα είναι το ίδιο, μόνο που θα έχουμε κάνει μια γραμμή λιγότερο. Άρα είναι πιο εύκολο πιστεύω να το ακολουθήσουμε έτσι. Δηλαδή βλέπετε εδώ έχουμε 3, ενώ εδώ έχουμε 2 σειρές. Συνεχίζουμε τώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα def, define δηλαδή, print 1 και το arg1. Μας εκτυπώνει το arg1. Εύκολο πράγμα, έχουμε συναντήσει ξανά και άλλα τέτοια στις προηγούμενες ασκήσεις. Βλέπουμε εδώ ότι ξανά έχουμε ένα define που να λέει print 1, και εδώ που πάνω είχαμε το arg1, εδώ έχουμε σκέτες παρενθέσεις. Έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες ασκήσεις ότι μπορούμε να βάλουμε άδειες παρενθέσεις αν δεν έχουμε με τι να τις γεμίσουμε, παραμέτρους δηλαδή να τις γεμίσουμε. Έτσι παραμένουν κενές. Οπότε αυτό εκτυπώνει ότι I got nothing, δηλαδή δεν έχω να εμφανίσω τίποτα στην ουσία. Και εδώ είναι τα τελευταία μας print, τελευταίες εμφανίσεις, το οποίο εμφανίζει το print2 με τις μεταβλητές arg1 και arg2
που έχω βάλει εγώ κάποια ονόματα μέσα. Στη συνέχεια είναι ακριβώς το ίδιο πράγματα, το print to again με τις ίδιες μεταβλητές μέσα, take και Larissa. Απλά εδώ έχουμε τρεις γραμμές, εδώ έχουμε δύο. Στη συνέχεια έχουμε το print none που δεν εμφανίζει τίποτα. Εδώ έχουμε βάλει να εμφανίζει πρώτα. Το print one, συγγνώμη, που εμφανίζει απλά την πρώτη μεταβλητή, έτσι το first. Και το print none που είπαμε δεν εμφανίζει τίποτα. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε την άσκηση αυτή. Θα την ονομάσουμε x18.py και πηγαίνοντας στη γραμμή εντολών ανοίγουμε x18.py και βλέπουμε ότι μας εμφανίζει arg1, ti, arg2 το όνομα που δώσαμε. Στη συνέχεια ξανά το print to again, βλέπουμε ότι είναι το ίδιο arg1, ti, arg2, Larissa. Στη συνέχεια έχουμε τη συνάρτηση print 1, το οποίο, η οποία παίρνει μια μεταβλητή, ορίσα το arg1 που της δώσαμε δημή first, βάζει το first και στη συνέχεια βλέπουμε τη συνάρτηση print none, η οποία δεν εμφανίζει τίποτα και βγάζει το μήνυμα I got nothing. Αυτά λοιπόν με την άσκηση 18, ελπίζω να έγινε σαφής. Τα λέμε στην επόμενη άσκηση.